την Τετάρτη εξήγηλε η ΑΔΔ αντιδρώντας στην αξιολόγηση της διαθεσιμότητας, απολύσεις, στις νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις καθώς και στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Η ΑΔΔ προγραμματίζει συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμόνος. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει σε μια περίοδο που η κυβέρνηση εντείνει τι επιθέσει εναντίον των εργαζομένων, η απάντηση που θα λάβει θα πρέπει να είναι καθολική. Κανεί δεν θα συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγηση απόλυση χιλιάδων συναδέλφων μα. Κανεί συνάδελφο δεν θα εξαργυρώσει οποιαδήποτε υπηρεσιακή θέση βάζοντα την υπογραφή του για την απόλυση συναδέλφων του. Δεν θα επιτρέψουμε να επιβληθεί. Ο κανιβαλισμό που η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει στι δημόσιε υπηρεσίε. Συνένοχο στο έγκλημα δεν θα μα έχουν. Με τον αγώνα μα απαιτούμε όχι στην αξιολόγηση λεμιτόμου, όχι στι διαθεσιμότητε απολύσει, όχι στι νέε μειώσει μισών και συντάξεων. Δημόσιο και κοινωνικό αγαθό για όλου του πολίτε. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλου. Τέλο, η διαδικασία επανελέγχου τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου σε αορίσει του χρόνου. Να επιστραφούν τα κλεμμένα αποθεματικά των ταμείων όχι στην ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ, τη ΕΙΔΑΠΕΙΑ, των λιμανιών, των ΙΓΕΛΟΝ και γενικότερα τη δημόσια περιουσία και όχι στη διάλυση τη κοινωνική ασφάλιση.